Μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα, όμορφες αλλά και συγκινητικές στιγμές επεφύλαξε η Έψη στην ετήσια κοπή πίτας που έγινε στην Ταβέρνα Πετούσης. Μια εκδήλωση με έγλη και σπουδαίως προσκεκλημένους χαιτημόμενους που άφησε άπαντες εντυπωσιασμένους με την απήχησή της. Παρουσία του Προέδρου της ΕΠΟ κ. Μπαλτάκου και πολιτικών, τοπικών και αθλητικών φορέων και δεκάδων εκπροσώπων σωματείων έγινε η κοπή πίτας, με την Έψη να προσφέρει στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ως δώρο τον δίσκο της Φεστού, ενώ ο ίδιος παρέδωσε στον κύριο Τζόρτζο Γλου το επίσημο έμβλημα της ΕΠΟ. Είναι όμως και ακόμα πιο ιδιαίτερη, γιατί μετά από 11 χρόνια έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν είχαμε ποτέ από το 2012 που είχε έρθει ο κύριος Σαρής. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, μια όμορφη βραδιά, αν και είναι σε ένα έτσι άσχημο περιβάλλον, πένθυμο περιβάλλον, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κύριος Μπαλτάκος εξέφρασε τον θαυμασμό του τονίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά για εκείνον που πηγαίνει σε μια εκδήλωση ένωσης και έχει τόσο κόσμο. Μεγάλη ευχαρίστηση ότι εδώ δεν πρόκειται για κοπή πίτας, πρόκειται για διαδήλωση στην κυριολεξία. Δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο, ούτε έχω ξαναδεί σε κοπή πίτας, δεν έχω πάει σε πολλές. Σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει τέτοια, όχι μόνο πλήθος, αλλά και τέτοια ζωντάνια την οποία βλέπω εδώ. Ακολούθησε σειρά τιμητικών βραβεύσεων από την Έψη με την συγκίνηση να είναι έκδηλη στα βουρκωμένα μάτια του προπονητή της Εθνικής Ελπίδων Νίκου Παπαδόπουλου όταν προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στην ποδοσφαιρική και προπονητική του καριέρα στον Όφη. Πάντα να με συγκινείτε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνατε. Είναι χαρά μου να βρίσκουμε πάντα εδώ με φίλους στον τόπο μου. Έτσι νιώθω. Επίσης, μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης, παρέλαβε πλακέτα εις μνήμην του μέγα χορηγού και παράγοντα Αντώνη Παπαδάκη, σύζυγός του Αμαλία Στρατάκη. Και όλοι φώναξαν αθάνατος. Ενώ μεταξύ των προσώπων που τιμήθηκαν ήταν και ο επί 30 χρόνια δημοσιογράφος του Ομίλου Κρήτη TV Στέλιος Μαλτεζάκης, ο οποίος πλέον απολαμβάνει τη συνταξιοδότησή του μαζί με την οικογένειά του. Όλοι γνωρίζετε ότι προσπάθησα με εντυμότητα και καθαρότητα και κυρίως με θετικό τρόπο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Όμιλο της Κρήτη TV, τον κύριο Αντώνη Δημητρίου, για την διαρκή στήριξη πάνω από 30 χρόνια. Τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν ακόμα ότι ο Περιφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, ο επιχειρηματίας και παλέμαχος ποδοσφαιριστής Όφη και ΑΕΚ Μιχάλης Τζιράκης, ο αντιδήμαρχος Φεστού Γιάννης Φασομητάκης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Ηροδότου και Όφη Νίκος Λεμονής, γνωστός και ως Νικολάντος, ο επιχειρηματίας και παράγοντας το εργοτέλη Μανώλης Σεβαστάκης, ο βετεράνος διαιτητής Γιάννης Μαυραντονάκης και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες Νίκος Παπαδάκης του ΠΟΑ και Ηλίας Νατσάκος και Γιώργος Τσίγκος της ΑΕΚ. Επίσης, η Έψη τίμησε τις διεθνείς ποδοσφαιρίστριες των εθνικών ομάδων Νεανίδων και Κορασίδων, Παρασκευή Κονιωτάκη και Αγγελική Κουκουλάκη του Όφη, Μαριάννα Ραπάνη, Μαρία Σαριδάκη, Μαρία Φανουράκη και Βασιλική Φραγκοπούλου του Εργοτέλη.